Όταν η κυρία Νουλοφροπούλου απευθύνθηκε στον κύριο Αποστολίδη πριν. Κυρία Νουλοφροπούλου, πριν 10 μέρες και ζήτησε σαν επιστημονική ομάδα και σαν όμιλος να επισκεφθεί το Δοτέμενος. Φυσικά η απάντηση του κυρίου Αποστολίδη του ιδιοκτήτη ήταν θετική και άμεση, οπότε σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Εγώ είμαι ο Σάκης ο Γαλόπουλος, είμαι διευθυντικός στέλεχος στη ΡΕΙΚΑ, χημικός μηχανικός, πολλούς από εσάς τους γνωρίζω, φίλοι, τους δραμηνούς τουλάχιστον, και κάποια άτομα από την ομάδα, τη φωτογραφική της Καβάλας, που είμαστε και εραστέχνες φωτογράφοι. Τις ξεναγήσεις εκ μέρους του ΡΕΙΚΑ των επισκεπτών μας τις κάνει η Αγγελική Κόμσκου, η οποία θα σας πει ορισμένα πράγματα για το Τέμενος. Και εγώ στο τέλος, αφού ολοκληρωθεί το tour, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για τα μελλοντικά σχέδια που έχουμε μέχρι να ολοκληρωθεί τελείως η αποκατάσταση του Τέμενου. Αγγελική. Είμαστε εδώ λοιπόν σε ένα από τα τέσσερα, έτσι που ξέρουμε, τεμέν της δράμας. Το όνομά του είναι Σαντιρβάν, από το Σιντριβάνι, γιατί ξέρουμε ότι υπήρχε εδώ στην αυλή ένα μεγάλο Σιντριβάνι, το οποίο από πληροφορίες εργατών που δούλεψαν για το ΙΚΑ, ξέρουμε ότι βρήκανε πράγματι εδώ στον ακάλυπτο χώρο κάποια λίχνη αυτού του Σιντριβανιού και με προτροπή των μηχανικών τότε δεν τα χάλασαν και απλά τα κάλυψαν. Αυτή η περιοχή είναι μουσουλμανική συνοικία. Είμαστε μακριά από τη χριστιανική περιοχή που ήταν εκεί κοντά στη Βενιζέλου, όλα αυτά που είδαμε με τους ταξιάρχες στην Αγία Σοφία. Ούτως ή άλλως όλη αυτή η περιοχή ήταν πιο καινούργια περιοχή της δράμας και ήταν πιο πολύ μουσουλμανική. Και το κτίριο αυτό έχει μεγάλη ιστορία. Το πιο παλιό κομμάτι του είναι ο Μιναρές, από εδώ έξω, από τα μέσα του 15ου αιώνα. Αλλά από εκεί και πέρα έγιναν πάρα πολλές επισκευές και καινούργια χτισήματα μέχρι το 1913 που η πόλη απελευθερώθηκε και σταμάτησε να λειτουργεί ως Τέμενο. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιήθηκε, από ό,τι ξέρουμε, για να φιλοξενήσει πρόσφυγες μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 23, μάλλον τότε διαμορφώθηκε μέσα σε δωμάτια για να φιλοξενηθούν οικογένειες προσφύγων. Το 29 αγοράστηκε από τον Βεζιρτζόγλου για να στεγάσει τα γραφεία της εφημερίδας Θάρρος, έτσι είναι γνωστό στους δραμηνούς, η εφημερίδα Θάρρος. Μάλιστα μέχρι να ξεκινήσει η αποκατάσταση από τη ΡΕΙΚΑ, από την έξω πλευρά υπήρχε η πινακίδα της εφημερίδας Θάρρος. Και μέχρι το 81 λειτουργήσε ως γραφεία της εφημερίδας. Το 81 έκλεισε η εφημερίδα. Λίγα χρόνια μετά ανακηρύχθηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, αλλά φυσικά αφέθηκε στην καταστροφή. Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέμενο μέσα. Αυτό είναι ουσιαστικά αυτή η αρχιτεκτονική ενότητα.